Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, επιβλητική καλησπέρα από τη Σόνη Καρίνα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ πολύ σημαντικά, το λέω στην αρχή, γιατί το επιβάλλουν οι ερωτάσεις. Παρακολουθούμε την δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ MMP και Achilles Legend. Το πρώτο παιχνίδι, η ομάδα Κόσμημα, τον MMP, όπως αυτό αποκαλείται, είχε κερδίσει 63-60 στο ποσοστό του γυμναστήριου της 10. Το γεγονός ότι είχε βρεθεί πίσω με 10 πόντους, 35-25 στο πρώτο ημίχρονο, έκανε τα πράγματα τα οποία ήταν σωστά και μάλιστα μια ανάρτηση στο Facebook, την ιδιαίτερα δραστήρια ομάδα, σελίδα μάλλον, του Facebook της ομάδας των MMP. Υποστήριξαν ότι η τόσο μικρή διαφορά ήρθε επειδή είχαν μεγάλη ευστοχία στις βολές, είχαν 6 στις 16 και αν ήταν πιο εύστοχοι θα ήταν διψήφια. Έχουν ένα μικρό handicap 3 πόντων λοιπόν να καλύψουν οι Legends, οι οποίοι έχουν τώρα την πρώτη κατοχή. Εχαλατζής ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός, ωραία πάσα στο Δεδομάνι. Κόβεται αλλά με φάουλ στον άποδο Λιάπη πήγε να βάλει. Έχουν ξεκινήσει με 3 guard, αλλά δεν ήταν ενδιαφέρον σχήμα που έχουν αυτή τη στιγμή οι Achilles Legends. Χαμηλό σχήμα και με οικονόμου και με παράσχο και με για Χαλατζή. Η front line δεν είναι ιδιαίτερα ψηλή με τον Τζαμάνι ο οποίος εκτελεί και είναι άστοχο στην πρώτη και από τον Γερόπουλο. Λοιπόν, είμαι έστω στη δεύτερη. Συγκριτήματα και από τους δύο πάγκους. Έχουμε και πολλούς μικρούς φίλους και μικρές φίλες και από τους δύο πάγκους, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό τουλάχιστον για μένα. Τρίτα, είναι μεγάλη απώλεια απόψη η MNB των δύο Βάλφα. Ένα jump shot άστοχο. Και ρυβάνε και ψηφικό rebound στο εξωμόκας. Όσο μέχρι κόπηκε ένα ακόμα foul. Ιδιαίτερα physical το παιχνίδι μέχρι στιγμής. 3 φάουλ σε μόλις 40 δευτερόλεπτα. 2 βολές. Δυσαινόμαστε κι εμείς σιγά σιγά στην εντάδοση. Έχουμε στρέψει από Αδράνια και εμείς και οι παίκτες. Legends είχαν παίξει 7 παιχνίδια η ομάδα των Legends. Παίξει 7 παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα. 5 ως Legends για να είμαστε ακριβολόγοι και 2 ως Pistols. Και μάλιστα τι παιχνίδια, πάρα πολύ σημαντικά. Ας όπως στην πρώτη έχει μία ακόμα. Άστοχο στη δεύτερη, η μπάλα θα πάει εκεί που είναι ο οικονόμου, αλλά θα περάσει εκτός. Κατοχή για τους Legends. Παράσχος, ο οποίος είναι σε ρόλο πόιντερ αυτή τη στιγμή. Γίνεται ασύνο ο Λιοχαραντζής, κόβηκε πάλι. Το Γιακοβίδη εκεί πέρα κάνει. Υπάρχουν mind games, θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο. Ο Ζαμάνης έχει κλειστεί. Έβγαλε την μπάσα, δεν συγκράτησε την κατοχή, αλλά λάθος το λάθος. Ο οικονόμου δεν συγκρατεί. Μόνο στο παιχνίδι θα αφήσει στο καλάθι. Για μία ακόμη φορά θα δείτε, κοιτάξτε και ακούστε αντίδραση από τον Γκρουντς. Βαλσαμίδη από τον πάγκο. 5-1. Βάσκος έκανε μία προσποίηση. Ζωμάνης ίσως και γύρισε. Και δεύτερος παίκτης πάνω του. 2 βολές. 2 ακόμα βολές. Το παιχνίδι των ελεύθερων βολών μέχρι στιγμής. Είχε μία μικρή παρατήρηση ο Βαλσαμίδης από τον 1 και τον 2 ρεύς να πάει πιο κοντά στον πάγκο. Και φτάσει σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Ζωμάνης στις βολές του μέρους δεύτερο. Άστοχο στην πρώτη, έπειτα από μεγάλη καμπύλη και μεγάλη περιπέτεια. Στην μπάλας. 2-2 τα μαντικά. Έτσι όμως η δεύτερη, 1-2. Στον πάγκο των Legends βρίσκονται ο Καραγιαούρης, ο οποίος αναλαμβάνει και Frey Coach, Ψάλπης. Είναι ιδιαίτερα ήρεμος. Και Μαρκόπουλος, λάθος, έχει κλέψει ο Καραγιαούρης. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, θα φτύσει στο καλάθι. Έτρεξε ο Ορφανίδης, αλλά δεν τον πρόλαβε, 5-4. Και τους Legends θα πετωθούν φοροϊόν. Καλής άμυνας, Φανίδης. Πάει πολλές μπάλες. Μόκας διορθώνος. Τώρα Σούτας. Τράβας και είναι ο Φανίδης στα 10. Έχει κλειστεί πολύ καλά. Ο Μοβίδης θα πάρει ένα τρίποντο έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Μάχη και το rebound θα βγάλει τελικό νυχτή. Παίκτη τον MMP. Μόκας έβγαλε τον Μοβίδης για 3 από τον ίδιο. Καθώς ξαναπήρε. Είναι άστοχος με τον Γερόπουλος. Όπα τι έγινε εκεί πέρα. Τώρα χτύψει στο ταμπλό και πίσω βρήκε, λέει ο Σούντας. Δύο κόουτσες που αμέσως πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έδιναν συμβουλές στους παίκτες τους, στους συμπαίκτες του ο Καραγιαούρης και στους παίκτες του ο κόουτσες Χαμίδης. Με το ποιους παίκτες θα πάρουν στο αμυντικό σύστημα. 2,7 για να δούμε, πρέπει να βιαστεί, επελευθερώθηκε. Σούταρ είναι άστοχος, περνώντας τον παράσχο ο Χαμίδης. Ζωμάνης. Ζωμάνης, σαν τρέιλερ μέχρι μέσα, έχει κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Ωραία, όπως λέει ο ρεφ,
πολύ σωστά. Πανίδης. Να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό το physicality του παιχνιδιού, το οποίο κρατεί από την αρχή μέχρι τώρα. Καμ, δεν έχουμε προχωρήσει και πολύ, αλλά οκ. Okay. Παράσχος. Παίρνει από τον Γερόπουλο. Καναντζής, μόνος μέχρι μέσα κάλυψε πολύ χώρο και πήρε ένα ακόμα φάουλ. Χαμηλά 4-2. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι MMP. Χωρίς να έχουν συμπληρωθεί καν τα πρώτα 2,5 αγωνιστικά λεπτά. Για να δεις ένα μακρινό σουτ, το πήρε και είναι εύστοχος. Στα 2 πόντους. 5-6. Δεν το είπα το σουτ, δεν είπα το μακρινό δίποτο ή τρίποτο. Για να είμαι εξασφαλισμένος, ο Σαφανίδης. Εξασφαλισμένος, οκ. Θα πάρει ένα screen, η ακοβίδη στέκεται, εκτελεί, είναι εύστοχος τελικά παρά το γεγονός ότι έδειξε πολύ καλή άμυνα για να αναζήσει όπως πάρει την μπάλα από τον Κοντορμάνη και θα εκτελέσει, θα λάβει να κατεβάσει την επίθεση. Αυτός τώρα σε ρόλο point guard θα πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό που τέλεσε τον Γερόπουλος, είναι άστοχος. Ας το θύμισε NBA. Διαζεί στο rebound. Τα 6, έχω πάθει λίγο μια μανία με το score. Πανίδης, με την πάσα Στρούζας πήγε να κλέψει, ο παράσχος δεν κατάφερε. Έκανε deny την πάσα στον Κοντορμάνη σε πρώτη φάση, πήγε όμως τον παίκτη του κύριο Μάρκαρε. Έχει πιστεί από 2 για 3, δεν θα το πάρει. Ο Γιακοβίδης θα σπρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Χαναντζής όμως. Κοντορμάνης, ο κύριος Στρούζας ο οποίος δεν πήδηξε τελικά. Δεν ήθελε να κάνει το φάουλ, να δώσει το N1 στον προσωπικό του αντίπαλο. 7-8 χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους. Μια άμυνα λέει ο Καραγιαούρης. Γιακοβίδης. Στην ομάδα στον MMP, έκανε μια αποφασιστική τρίπλα, γύρισε πίσω το φάουλ από τον Πρωτογερόπουλο Κυριαζής. Εκτελέσει πολλές. Καλό λέει ο Ψάλης από τον πάγκο στον Πρωτογερόπουλο. Βιακά ίσου λέει. Πολύ σύντηκε ο Μαδρίτης. Κινήθη διάθεση των Legends. Είστε μες στο γήπεδο, έφτατο στον τρόπο του Γιαζής. 8-8. Άνοιξε λίγο με αυτές τις διάρκειες, δεν πειράζει, όλοι καλή χώρα άνοιξε στον Ικαρίνα. Είναι ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Legends. Τον έτσι μπλοκάουτ. Έφτοχος. 2-3-9-8 από τον Γιαζής. Ο Βρίδης ο οποίος ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής έστειλε στο Final Four τους Pistols. Με ένα αδιανόητο σουτ σε μια απίστευτη σειρά πραγματικά. Ζωμάνης στέκεται, εκτελεί, είναι άστοχος στο παιδί του Κυριαζή, αμυντικό rebound. Βοηθάμε με κάποιο λιμπάκο τον MMP, θα περάσει το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα του Κυριαζής. Διασπάστη το zone press που έπαιξαν οι Legends. Πανίδης, θα στον Γερόπουλο, θα γυρίσει. Κόπηκε, πολύ καλή άμυνα, δεν υπάρχει φόλ και... Φάουλ που έχει ρυθίσει τον Οφανίδη. Πολύ εύκολα γίνονται τα φάουλ, κάτι τέτοιο νομίζω που προκόλλησε ο Οφανίδης. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω αυτό ήταν το νόημα. 5-3 παρόλα αυτά. Έτσι όπως το θα αναζήσει. 9-9. Έστωχος, δεύτερη, 9-10 και... Με την πρώτη αλλαγή στην βραδιά. Λάσκος θα περάσει εντός για τις MMP. Θέση του Φανίδη. Μιλήστε στην άμυνα, τζάμπα τρώμε τα σκριν, λέει ο Γιαούρης. Φόγκαστε επαναφορά. Λάσκος με την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Και για το κλέψιμο παράσκος, η μπάλα θα περάσει εκτός. Παραμένει για τους MMP. Συνήθως την παραφορά, Λάσκος. Για τα screen, πήρε την μπάλα. Μόκος κάνει κάποιες screen, έχει κλειστεί πολύ καλά. Τον Γιαγαναδίου, ο οποίος πάει σε δεύτερο, παίξει τον Ιακωβίδη. 9 δευτερόλεπτα. Ο Ζωμάνης τώρα πάνω του, θα πάρει ένα screen. Πολλοί παίκτες πάνω στην μπάλα, είτε έμεσα είτε άμεσα. Θα εκτελέσει ο Ιακωβίδης, πολύ δύσκολη προσπάθεια. 11-10. Ζωμάνης,
Ο Ρόξι τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του τον Κυριαζή. Έβαλε το σώμα του, έφτασε πολύ κοντά στο καλάθι, δεν το έβαλε όμως. Θετικό λέει αυτό ο Κωνσταντίνης. 11-10, Δάσκος. Χωρίς αλλαγή παραμένει η ομάδα του Legends. Ο Μαυρίτης κάνει κάποιες διατάσεις. Δύσκολο το πάνω πήγε απέναντι σε πολλούς παίκτες και δεν τα κατάφερε. Σύντας Οικονόμου στο πρώτο του σύρμια την βραδιά. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Μόκα. Καρδιούρης βγάζει την Φραντούζα για να δούμε αν θα πέρα αυτή η δόση. Αυτό φαίνεται. Κινείται προς την γραμματεία σου για τρεις Ιακωβίδης, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Παράσχο. Κυκλοφόρησε αρκετά η μπάλα στην προηγούμενη επίθεση του Ρεμπουσί. Παράσχος, πολύ σφιχτές άμυνες, πολύ physical game, εξακολουθεί να υφίσταται στη ζώνη Καρίνα. Ρεμπουσίς πήρε ένα σκύπ, θα δώσει τον αντίπαλο στον Τζαμάνι, μόνο στο παιχνίδι μέσα, ωραία πάσα στον Γιώργο, ο οποίος είναι άστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound. Έχασε την ευκαιρία να μετατρέψει σε assist, μια πολύ πολύ ωραία πάσα. Και προφανώς θα βάλει δύο πόντους στο ενεργητικό, στο σακούλι εντός εισαγωγικών της ομάδας του. Κόκας έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάει, το πήρε και είναι έστοχος του Ρούμπος, έδωσε ένα screen. Κράτησε τον αντίπαλο που πήγε να μαρκάρει, ενδεχομένως τον shooter σε αρκετά μακρύ είναι η απόσταση. Πήγε το κλέψιμο σαν νίντζα, δεν τα κατάφερε. Λάσκος στους διατρίσσο το πάρει και είναι έστοχος και ο Οικονόμου. Απαντάμε το ίδιο νόμισμα. Αρχίζει να τη στέλνεται σιγά σιγά η τσέντρα από τους μικρούς φίλους και τις μικρές φίλες των MMP. 14-13 ήταν ιδιαίτερα δραστήρια η εξέδρα στο προηγούμενο παιχνίδι. Έχει πρέπει να γίνει time out ο coach των MMP. Μόκας, χωρίς για βοήθεια από τον Καραγιούρη, έκανε κάτι σαν Eurostep, είναι άστοχος. Δεν πήρε το φάουλο Μόκας. Οικονόμου συγκρατεί μια πάσα που ενδεχομένως να μην προσδόταν για αυτόν ή και για κανέναν. Πρωταθμάτερε. Ρωμάνης, ωραία πάσα. Αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ πριν δώσει την ωραία πάσα στον Γιωφανατζή. Πολύ ωραία ακολουθώντας τη φάση. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Υπάρχει το time out το MMP 14-13. Πήγε και 32 ακόμα φορές. Το σκόρ είναι ιδιαίτερα ψηλό για το πόσο physical είναι το παιχνίδι. Έχει κλειστεί πολλές βολές, σαφώς έχουμε σε πολύ λίγο μηδέν επέλεγμα. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Καρίνα, 3-32 για τη λήξη της πρώτης πολύ πολύ ενδιαφέρουσας περίοδου. Το παιχνίδι είναι στα ίσα με έναν πόντο προηγούνται οι MMP συνολικά με 4, αν βάλουμε στη συγκομιδή και το προηγούμενο παιχνίδι. Μόκας, Μοβίδης, έχει περάσει στο παρτί ο Καραγιαούρης, είπε, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση ο Παράσκος στο time out of Legends, στην βοήθεια και τα rebound, είπε αρκετές φορές. Μόκας, έχει τρεις παίκτες πάνω του, δύο τώρα, ένα jump shot που διαζήσει, είναι άστοχος, ωραία επίθεση, ξεμεπεί, βρέθηκε ελεύθερος παίκτης παρά την πολύ μεγάλη πίεση που άσκησαν για μία ακόμα φορά οι Legends. Στην πάσα Καραγιαούρης, για να δούμε, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, έχει σταματήσει δίπλα. Τρεις παίκτες πάνω του τώρα, Παράσκος πήρε μια πάσα με τρία προσδότα για τον Οικονόμου. Μεχανατζής, περνάει τον Δάσκο, ωραία πάσα του Καραγιαούρη, στάκεται και εκτελεί, είναι έστοχος. 4-17. 14-15, διορθώνω. Δικό μου λάθος. Αυτός έκανε με πάση τον Γιορτζή. Παπαδόπουλος. Βούλος, ωραία πάσα. Και ζητήσε ένα jump shoot. Άστοχος. Σουτάκι, δεν είναι δικαίωσε. Ζωμάνης, μια μακρινή πάσα. Έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Θα φύγει στο καλάθι. Και είναι έστοχος. Με ένα τζις. Έχει πάρει τον ρόλο του coach ο Βάλτης από τον πάγκο. Έχουν πάρει 3 επιθετικά rebound για τον MVP, το λέω με αφορμή το παράστο στη διάρκεια του time out. Εγώ βίδησε, πήρε ένα screen, το μάλιστα το πελατή του πάει ανάμεσα σε 2 καλάθι και φάουλ! Σαν άλλος γκούντι τρυποκάνητος, ο Ιακωβίδης τρύπωσε ανάμεσα στην άμεσα άμυνα. Πέρασε ανάμεσα από 2 παίκτες. Έχουμε αλλαγή. Δεύτερο φάουλ του Παράσχου. Μίτσο, σε ποιο τον έδωσε το φάουλ, στο 1. Βολές.
άμα τη δεύτερο φάουλ του Παράσχου. 3-2-17 όλα διαχειρός Ιακωβίδη. 17 όλα, το ξαναείπα αυτό. Δεν ξέρω γιατί πήγα να το ξαναπώ. Anyways, έχει περάσει ο Μαυρίδης εντός. Θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Οικονόμου. Χέρι με χέρι στον Γαμζή. Θα πάρει ένα τρίποντο αυτός και είναι έκτοχος! 17-20. Ιακωβίδης. Γαμζής δεν είναι παίκτης που θέλει να το πατήσει. Ελεύθερος Τρούντας. Ο Διατρής θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound. Και από δύο μόχας θα χάσει τελικά την πάλη του Κουτσομάνη. Και πάλι πάει να βγάλει την πάσα. Υπέροχο teamwork. Θα αφήσει την πάλη στο καλάθι ο Μαυρίδης αυτή τη φορά. Έβγαλε την πάσα ο Γιαχαλαζής. Πρόλαβε πριν περάσει εκτός. Ο Κουβίδης έχει χρηστεί. Έχει καλή άμυνα ο Οικονόμου πάνω του. Ο Κουβίδης του πάλι περνάει, θα πάρει το φάουλ από τον Μαυρίδη. Σε άμυνα λέει ο Παράσχος μεταξύ άλλων από τον Πάγκο. Και είναι έτοιμος να περάσει και ο Μαρκόπουλος. Είσαι του Οικονόμου. Ναι. Μαρκόπουλος, ο οποίος λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έκανε warm-up με τρίποντα. Σε κάποια φάση έχασα το μέτρημα. Είπα να μετρήσω, αλλά έχασα το μέτρημα. Ήταν ασύλληπτα εύστοχος. Και από γωνίες κιόλας και από το κέντρο και από 45 μοίρες. Ήταν αφιανόητα εύστοχος. Για να δούμε αν θα έχει την ίδια ευτυχία στο παιχνίδι. Όχι, μιλάμε για ευτυχία, εύστοχος. Και στη δεύτερη πόλη ο Ιακωβίδης, 19-22. Μέρος δεύτερο για αυτό στα πρόσφατα δρόμενα του παιχνιδιού. Στις βολές για Χαλατζής. Γίνεται από τα screen, θα πάρει την μπάλα ο Καραγιούρης. Πήγε ο Ιακωβίδης με το κλέψιμο σουτ για 3. Το έχει πάρει προσωπικά και είναι εύστοχος! Ο Χαλατζής, δύο παίκτες κάτω, Καραγιούρης και Στρούζας. Τώρα και οι δύο πάνω, δεν έχει δοθεί επιθετικό ή αμυντικό. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Στις 6 πόντους μπροστά οι Legends. Φόγκας. Βόμπουλος. Δεν στις επιλογές του. Όχι φάουλ, λένε από τους Legends. Ένας step back σου για 3. Μέσα από τον Ιακωβίδη. 22-25. Παρατζής. Μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα ανεβεί ψηλά ο Καραγιώτης εδώ σε ένα screen. Πράγματι, δύο παίκτες πάνω στον Γιαχανατζή. Σουτιά 3 θέλει να το να διευρύνει ακόμα περισσότερο την διαφορά υπέρ της ομάδας. Ο Μαυρίδης είναι άστοχος. Βάζει με τον εαυτό του ο Καραγιώτης, ο οποίος θα αρχιστεί σε δύο βολές. Κάνει double-double στο προηγούμενο παιχνίδι με 17 πόντους και 10 rebound. 3 εκ των οποίων επιθετικά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε ομυρικές μάχες μέσα στη ρακέτα. Το βλέπουμε και στην πρώτη περίοδο από όταν πέρασε εντός. Έστω στην πρώτη, κανένας παίκτης των Legends δεν ενεργεί, ωραίος. Δεν διεκδικεί ενεργητικά το επιθετικό rebound, ενεργά. Έστω και στη δεύτερη, ο Καναγιώρης πήρε το χρόνο, 22-27, 7,3, για να δούμε. Μπορείς για όχι φάουλ. Λάσκος, Λάσκος πέρασε, πάει για το coast to coast, είναι άσκοπος, έκανε πολύ κοντά. Βγήκε και η άμυνα για τους Legends, 22-27. Αυτή ήταν ο ξύμωρος ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ physical στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχουμε πολύ πολύ ψηλό σκορ. Σκορ που θα μπορούσαμε να έχουμε στο τέλος πρώτου ημιχρόνου. Είναι σκορ που έχουμε μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο το παιχνίδι, μιλάει από μόνο του. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena, 22-27 το σκορ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Κόμπλος στην παραφορά. Άρχισαν τα όργανα στη δεύτερη περίοδο για τους Legends. Πριν καν μπούμε καλά-καλά. Πριν καν αντιληφθούμε ότι ξεκίνησε το παιχνίδι, βγάζουν ένα υπέροχο teamwork με τελικό αποδέκτη τον Μαρίδη. Ποιος παίζει και καλή άμυνα, έχει σταματήσει τρίπλα ο Ιωαννίδης. Έχει την Γερμανία. Η Κίδη περάσει στο χώρο. Ο πήγε να φέρει μια πάση να το κερδίσει το φάουλ. Από τον Τζαμάνι έχει έρθει και ο Μπίσκα για τους Legends. Σιγά σιγά μας έρχονται ένας ένας οι Legends από όσο. Δεν πειράζει. Νικοβίδης. Κίδης. Νικοβίδης. Το για την baseline, υπέροχο drive ταχύτατα.
Και μια μακρινή πάσα με τον Μάνης. Συγκρατεί με το αριστερό. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Είναι ακουμπίδι αυτή τη φορά. Ευχαριστημένος ο κότς Βασάδης από τον πάγκο. Το Μάνης έτσι όπως πρώτη. Στη δεύτερη 24-31. Επτά πόντους. Επτά πόντοι συν. Είναι το The Legends. Ξεκίνησα με αιτιατική και δεν ήξερα πόσο το συνεχίζω μετά. Είχαμε δει. Ωραία πάσα, υπέροχο. Υπέροχη συνεργασία. Για μία ακόμα φορά διασπάται με ομαδικό τρόπο η άμυνα των MLB. Θα time out ο κόσμος Βασαμίδης. 24-33. Σε 9 πόντους υπέρ των Legends διαφορά. Έχουμε πολύ λίγο για να δούμε αν μπορούμε να διασπάσουμε, να αποσπάσουμε μάλλον διαφρόνο πληροφορίες από τους δύο πάγκους στην θέμα τίποτα. Έχουμε επιστρέψει, ιδιαίτερη μυστικοπάθεια διακατήχε και τις δύο ομάδες. Δεν μπορέσαμε να αποσπάσουμε κάποιες πληροφορίες, δεν θα μπορέσαμε να είμαι καρφί αυτή τη φορά. Μια άλλη φορά πολύ ευχαρίστω. Πρώτη καλή μετά το time out λοιπόν της MMP. Πανίδης. Παρα λίγο να γίνει το λάθος, γιατί συγκρατεί τρεις παίκτες πέρασε συνολικά. Μόκα, σε 7 δευτερόλεπτα, σκεφτεί πάσα, γύρισε, είναι άστοχος ο Διαζής. Πολύ ωραία άμυνα, λέει ο Τσάλτης, είναι σωστός. Πάρτησε το αμυντικό rebound, τελικά ο Κουζαμάνης βρέθηκε ελεύθερος από την πάσα που έβγαλε ο Μαυρίδης. 24-35. Πρέπει να ξεκολλήσουν από τους 24 πόντους, στους οποίους έχουν κολλήσει εδώ και αρκετοί πλέον όρια MMP. Πανίδης. Πάσα και Κίδης. Μόκας. Έκλεψε και αυτή την μπάλα η άμυνα των Legends. Καρατζής. Όχι άστοχος. Επιθετικό rebound όπως ο Καραγιώρη. Διορθώνει ακολουθώντας τη φάση. Δείξε πολύ ψηλά και πολύ γρήγορα ο Καρατζής, αλλά στόχισε. 24-37. Γιατί στην κορυφή επελάβει προς τα μέσα ένα γύρο στο οποίο είναι άστοχος Παϊδίδης. Δεν πιστεύω ότι το πήρε με κάποιο τρόπο και έβαλε εκεί το καλάθι. Έκανε μια μακρινή πάσα. Έχει πέσει δύο πέτρες κάτω. Μια μακρινή πάσα ο Μακόπουλος. Ο Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να περάσει εκ νέου και ο Κονόπουλος γιατί πρέπει να πάρει time out για τους Legends. Επιστρέφουμε πολύ λίγο στις 11 από τη διαφορά, μην είναι μαζί μας. Ωπ, ένα κουνούπι στην κάμερα. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικ Αρίνα, οι δύο ομάδες εξάντλησαν το χρόνο που είχαν διαθέσιμο και οι μικροί φίλοι των Legends και οι μικρές φίλες δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν κάποια σπιτάκια. Έχουμε επιστρέψει στα αγωνιστικά δρόμενα και διαζείς. Θα δώσει ένα σκρίνο και διαζείς, πήρε το γωνιαίο τρίποδο, είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος στην πρώτη επαφή. Αφού γύρισε στο παρκέ με την μπάλα, είναι έτσι στόχος τελικά ο Τζαμάνης. Την πάσα, τη μακρινή πάσα που έβγαλε ο Γιαχανατζής, πλέον αυτή η κίνηση έχει γίνει σήμα κατά δεθέν για το εν λόγω παιχνίδι για τους Legends. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές οι Γοβίδης και δεις το φάλο από τον Τζαμάνη. Αλλά και ο Πέτρος με τη μία ο Γερόπουλος θα περάσει στη θέση του Γκοτζαμάνη. Να ορθω τι ώρα που είναι ο Γερόπουλος εντός. Πήρα από την παραφορά. Πάει μόνος του μέσα ο Μανίδης, ένα jump shoot για Ζιτ. Άστοχος. Τον Γερόπουλος στο rebound. Παγκόπουλος. Γερόπουλος. Ζήτησε και θα πάρει. Όχι σκαστή πάσα αλλά κανονική. Ο Καραγιαούρης έχουν πέσει δύο παίκτες από κάτω και πάλι τρεις τώρα. Τρία πέσει μετά όπως είπε και ένας φίλος μας εκ των αριστερών.
πέσει κάτω, έμεινε κάποια ώρα κάτω από τον Γερόπουλος, αλλά σηκώνεται χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Ωραία, σκηνή αγκαλιάζει κιόλας με τον Τιβιαζή, για να δούμε αν θα ζητήσει, αν θα υπάρξει αναγκαστική αλλαγή. Το δεξί πόδι το πατάει λίγο. Προσεκτικά. Ο Γερόπουλος παρόλο που θα συνεχίσει. 11 δευτερόλεπτα για να δεις κήρυξε. Εσπαθείς την baseline. Πανίδης, Τιβιαζής τώρα. Έχει βάλει πάει τον Καραγκιαούρη. Τιβιαζής. Μέχρι μέσα. Φάουλ. Δύο βολές. Δύο βολές από τον Γιάντον Ιακωβίδη. Νικοβίδης. Μαυρίδης. Συγκρατή για Χαναντζής. Κύριε με χέρι στον Μαγκόπουλο. Πάρε ασκέρα τον Γερόπουλο. Έχει έρθει δεύτερος παίξης πάνω του. Δεν επιτρέπει να φύγει στον Μαγκόπουλο. Γύρισε. Είναι άστοχος από τον Γερόπουλο. Αλλά πέσει κάτω και... Έχει υπάρξει σύγχρονα τελικά. Δεν κατοχύρισε τον πληθυντικό ριμπάντο Καραγκιαούρης. Χέρι στο Παπαδόπουλο, λάθος, έκλεισαν και αυτή την μπάλα οι Legends. Μόνος του μέχρι μέσα σε ένα ακόμα lay-up. Δεν πειράζει λέει ο Κώστας Μασονίδης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος στην συνέντευξη που υπάρχει λίγο πριν το τζάμπολ. Ο εκπρόσωπος τύπου μεταξύ άλλων. Μασονίδης. Μόκαλ. Βάρει ένα screen. Αν ο Πανίδης που στρέψει τώρα την μπάλα. Έχει βρει τείχος, πήγε να κομμάτει, πάρει το φάουλ, δεν τα κατάφερε. Δικαιούται καλά αυτή από τον Πανίδη. Έχουμε μια πολύ μακρινή πάσα. Μία ακόμα θα συγκρατήσουν την μπάρα οι Legends. Για να δεις έβγαλε στον Γιούρι, τον Γερόπουλος. Εντάξει. Αυτό πάρα ήταν περίτεχνο και έγινε λάθος. Να βγάλει μια πολύ περίτεχνη πάσα ο Γερόπουλος πίσω του. Για να δει ο οποίος ήταν στα πιο αριστερά από αυτόν. Μόλις είδαμε ήταν το τρίτο λάθος των Legends. 5-3 λέω τα λάθη. Πάσα, καλό passing game. Για Χαναντζής εκλείδωσε και αυτή την μπάλα. Κόμπλος. Πιο χαμηλό τέμπο. Έχει κλειστεί από 2, έχει σταματήσει την τρίπλα. Βίδης. Κόμπλος είχε βάλει πλάτη ο προσωπικός του αντίπαλος στον Πρωτογερόπουλο και έκλεψε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μάτσος είναι έτοιμος να περάσει εντός εκ νέου. Την πάσα έχει κόψει ο Νεκοβίδης, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Παδίδης κλέψει εκεί, πάει μέχρι μέσα. Λάθος το λάθος και ένα ακόμα κλέψιμο. Θα τους δεις time out ο Χουσπισάλτης μέχρι μέσα απέναντι σε το γκόδι αντίπαλο. Είναι άστοιμος ο Πανίδης απέναντι στο Καραγκιαούρη. Χαναντζής. Γερόπουλος είναι εκεί για να δούμε αυτό το δώσει στο screen, του δίνει την επιλογή. Δίνει την επιλογή και ο Καραγκιαούρης, όχι σου για 3 με τα μπλό, είναι άστοχος, εκμεταλλεύτηκε το πρώτο, όχι το δεύτερο screen που έδωσε. Ο δεύτερος πυλός ο Χαναντζής. Μόνος του μέχρι μέσα, θα μετρήσει αν μπει. Άστοχος ο... Κομίδης. Time out. Καλές οι Legends.
Ένα 4 ατοματικά. Δεν είναι τόσο physical πλέον όπως είναι φυσιολογικό. Δεν γίνεται 40 λεπτά. Ναι, είχαμε αυτό που είχαμε στα πρώτα 4-5 λεπτά του παιχνιδιού. Μην είναι το μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Είχαμε μείνει στο σημείο του οποίου λίγο λες ο Λιβοβίδης είχε χτυπήσει κάπως άσχημα, κάπως άτσα, αλλά όλα καλά. Είναι 29-41. Καματζής βάζει την επίπτυση. Τρίμε χέρι στο Μαυρίδι. Τρίμε χέρι στον Μαρκόπουλο. Πάρει ένα σκρίνα και να είναι πολύ ψηλά ο Καραγιαούρης. Καματζής στα 10. Υπέροχη πάσα πήγε να βγάλει στην κίνηση στον Καραγιαούρη. Λέιζε αυτός. Δεν κατάφερε να την πιάσει, ήταν λίγο πιο δυνατή και λίγο πιο προωθημένη να την πιάσει ο Καραγιαούρης σε εκείνο το σημείο. Λάκκος και ο Φλέζιος Λάσκος. Πάω στον Γερόπουλου με τον πήρε την μπάλα από τους επίκους μήπαλος. Ο Μόγκας. Πολλές συμπληρωμένα ομαδικά τους Legends. Κόμπλος. Ανεβαίνουν τα δεσιμπέλα από τον πάγκο των MMP και πάλι σιγά σιγά. Σκαστή πάσα για να τζις βγήκε. Ανεβαίνει να δώσει το σκρίν ο Καρδιαούρης. Δύο παίκτες το στιγμή πάρα στον Γιαγανατζή. Ο οποίος στέκεται απέναντι στον έναν άνθρωπος. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Πάρα λίγο καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ μαχητικός Γιαγανατζής. Επίσης το φάουλ δύο βολές και χειροτή στον Μόκα. Έχουν δύο ακόμα να δώσουν οι MMP. Στην δεύτερη διαφορά στους 12, 31-43, συνολικά στους 9. Άσχος, βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι είδαμε στο πρώτο της σειράς, όσον αφορά την διακύμαση του σκορ. Έκανε μια ωραία ραχεία τρίπλα και είχε δει στο φάουλ στην εγωμή της. Δύο βολές, τα γνωστά. Τελικά δεν είναι κουνούπι, είναι μυγάκι αυτό. Okay. Παράσκος περνάει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ, στο Τσιγαχανατζή. Οι δύο ξεκίνησαν ως βασικοί, πλέον ο ένας αλλάζει τον άλλον. Έχω στο Γεγονίδη στην πρώτη, 32-43. Τώρα στο γεωβίτε στους 10 στο ψυχολογικό όριο σύμφωνα με πολλούς βασιλευτικούς. 1-3-43. Ρόμπλος. Καρδιαούρης μακριά από το σύνηθε σημείο δράση του. Ρόμπλος πήρε από τον παράσκο, κάνει μια προσπίση, ανάβει και για να δώσει σκρίν ο Καρδιαούρης και λίγο πριν από αυτό έχει δώσει φάουλ ο Λάσκος. Στον Ρόμπλο. 3-5 πλέον, ένα ακόμα να δώσουμε η MVP, παράσκος. Μαργόπουλος πήρε το σκρίνο από τον Μαργόπουλο και βάλει παράσταση στους γιατρείς να τον μπουμπουνίσει και είναι εύκολος! Δικαιώνεται! 33-46! Δάσκος! Δάσκος! Δάσκος έχει πέσει έτσι κάτω. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Σλούζα, είχε πέσει κάτω ο Μαρκόπουλος, είχε πρόβλημα να γίνει αλλαγή, αλλά τώρα είναι άκυρο ο κόδος των MMP. Για να δούμε, πολύ πυκνό παιχνίδι αν μου επιτραπεί η έκπληξη, νιώθω ότι έχουμε παίξει τουλάχιστον 3 δεκάλεπτα. Καρδιαούρης, έχει γυρίσει, ένα fade away δεν θα τον δικαιώσει και πάλι
ασκήθηκε πίεση πάνω του. Βλάσκος. Πάσα. Να ποστάρει ο Μόκας. Πολύ δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ. Υπήρχε επαφή από τον Πρωτογερόπουλο. Και σε αυτόν προσπάθησε να κερδίσει το φάουλ. Τρίτο μάλιστα του Πρωτογερόπουλου. Κάστα μου στην πρώτη Μόκας. Δεύτερη μάχη για το rebound, βγάζει τελικό ρηχτή τον Καραγκιόρη, ο οποίος σπρώχνει την μπάλα στον Παράσχο. Παράσχος άλλαξε με τον Μαυρίδη, ο οποίος είναι στην γωνία. Καραγκιόρη δίνει ένα ακόμα screen. Και θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Μαρκόπουλο. Κάνει μια προσποίηση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-48, μπροστά με 15 οι Legends. Λάσκος. Κλειστεί από 2, έχει σταματήσει τρίπλα, θα γυρίσει μόνος του, απελευθερώθηκε με κάποιο τρόπο και έβαλε το καλάθι. 35-48. Θα πάρει ένα πάρα πολύ μακρινό τρίποντο. Μαρκόπουλος είναι άσχημος. Εδώ όταν το momentum είναι τόσο υπέρσιτο, όταν έχεις κάνει ένα τέτοιο warm-up το οποίο δεν πιάστηκε στην κάμερα. Εντάξει, δικαιούσε να κάνεις και κάτι τέτοιο. Airball παρόλα αυτά, χαμόγελα στον πάγκο των Legends. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στην γωνία Μόκας, για να δούμε αν μπορούν να ρίξουν τη διαφορά στους 10 ή λίγο πιο κάτω. MMP άστοχος ο Ράσκος, δεν υπάρχει και το εξαιρετικό rebound. Ο Μόκας άστοχος. Μόλις μέχρι μέσα ανάποδο, λέει αυτό το δωμάτι είναι άστοχος. Στο rebound και οργανώνει την επίθεση. Μία από τις τελευταίες για το πρώτο μισό. Λάσκος. Τρούζας. Για τρεις κοιτούσε το καλάθι. Το πήρε και είναι έστοχος. Απέναντι στο Κοντομάνι. 38-42. Time out. Όπα. Λοιπόν, είχαν πάρει time out οι Legends. Και ενημερώθηκαν οι ρεύσεις από την γραμματεία ότι δεν έχουν time out άλλο να πάρουν τη Legends. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα αντλήσει τα time out για το πρώτο μισό. Συνεπώς συνεχίζει το παιχνίδι χωρίς time out. Για να δεις zone press τώρα, όπως είναι πολύ λογικό από τους MMP. Έχουν την ψυχολογία μερικώς με τους μέρους τους. Μερικώς με τους μέρους τους, ωραίος. 14 δευτερόλεπτα, Παράσχος δίνει ένα screen. Ένα τρεις, ανεβαίνει ο Καραγκιόρης, πέρασε χωρίς να πάρει το screen του Καραγκιόρη. Ο Γιαννατζής για τρεις είναι άστοχος ο Μαρκόπουλος και βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος. Ένα δευτερόλεπτο θα μετρήσει αυτή. Μόνο θα μπλοκ. 38-48. Σκορ που έχουμε στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Είναι συνολικά μπροστά με 7 πόντους οι Legends. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά έχουν βγάλει πολλά πράγματα και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχουν κάνει πολλά κλεψίματα, είτε άμεσα είτε έμεσα είτε κατά κάποιους στρατηγικούς είτε όχι. Έχουν βγει πολλές φορές, κυρίως με τον Γιαννατζή ως τελικό αποδέκτη, αλλά όχι μόνο. Έχουν βρει εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 με 6 αγωνιστικά, μη αγωνιστικά λεπτά. Και το δεύτερο μισό είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη κατοχή για το οποίο είναι για τους Legends. Ρωμάνης, δεν έδωσε την πάση του πάλι στον Γιαννατζή σου, για τρεις έστοχο από τον Μπίσκα, ο οποίος έχει περάσει τα πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Κάνει δουλειά, 38-51. Παίζει καλή άμυνα, έχει σταματήσει τρίπλα όπως ο Μπέμπτος, όπως έχουν μια πάσα τώρα ο Ιφανίδης. Γιατζής πάλι Ιφανίδης στέκεται για να πάρει λεπτό στο πάλι τον Καραγκιόρη. Δεν τα καλάβαινε, θετικό rebound, ένα jump shoot. Σε ένα καλό σημείο ο Ιφανίδης είναι άνθρωπος του Ζωμάνης. Έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο και είναι στο χώσου. Κάνε το καλάθι. 38-53, τρέχουν ένα ταχύτατο 0-5 Legends.
Άστοχο. Σκέφτηκε, το πήρε, είναι άστοχος. Μόγκας, Τζοβάνικ. Ωραία πάση του Καραγκιαούνι. 0-7 το σερί στο πρώτο λεπτό. Πατημένο το πόδι του στον Γκάζι. Με ενέργεια από την άμυνα και καλή ψυχολογία στην επίθεση οι Legends. Για το πρώτο, το δεύτερο το μισό. Για τρεις το πήρε και είναι έμπτωπος στην διαδίκηση. 40-55. Θα βάζει το κουκκίδι για να δείξει το κουκκίδι. Όλα καλά. Ζήσει την επαναφορά. Σουλάει, σε λέει στον Καραγκιαούνι ο Παντζόπουλος που πήγε πριν τώρα την μπάλα. Στον Ντομάνικ. Και μέχρι στον Γιαχαναντζή. Ομιλικές μάχες μέσα στη ρακέτα, ένα φαιρετή ενώ αυστηρότατο. Μόνος μέχρι μέσα, παραλίγο καλά δίκη φάουλ. Ήταν πιο γρήγορος ο Γιαχαναντζής, ταχύτατος δευκαιρισμός. Πήρε το benefit και πήρε το φάουλ από το Λάσκο. Τελέσει δύο βολές. Το πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Μπράβο, στην πρώτη για να δεις. Δεύτερη. Δεύτερη μήχρονο. Θα χάσει την πάλη του παρτροπίδο. Βίσκας. Έπειτα από παρτροπίδο θα πάρει το τρίποντο. Γιαούρης. Βρέσει την πλευκαρχία. Πήγε για το revenge. Έχασε όμως ο Μιτζομάνης. Βίγκης. Πάσα ωραία, συγκρατεί και όχι μόνο συγκρατεί, βάζει και το καλάθι για να βγει ελεύθερος, έχοντας απελευθερωθεί ο Μόγκας. Επιτέλους λέει ένας παιδιός που είναι τον MVP. Γκόμπλος. Καραγκιαούρης. Τζεχαναντζής, το τόσο ένας νέο Καραγκιαούρης που εκμεταλλεύεται. Άλλος παίκτης τώρα πάνω στο Τζεχαναντζής, θα τον παίξει στα πόδια. Αλλαγή κατοχής. Το φάουλ 1-1. Βίγκας. Μόγκας. Ελφίνος, καλό πάση του γκέιμ. Μαρίνος σε κρυφή από 2. Και βήματα τελικά. Βίγκας, τον καιρό έκανε πολλές φορές pivot. Καλή τώρα με τον Λεμόνα και τον δύο ρεφ. Κοντόπουλος. Ανεβάζει την μπάλα, παίρνει αυτό χρόνο στον Λεμόνα. Οπότε μια συνοησία και το λάθος. Σε ένα χέρι πήγε να δώσει την μπάλα στον Μπίσκα. Συνόλαθος τώρα για φλέπε. Δίνει την κατοχή ένα δωράκι. Εντός εισαγωγικών. Σε μεμπή. Στο πίεση εξέδρα μπαίνει σιγά σιγά στην εξίσωση και πάλι. Αυτός. Μαρίνος. Μόρος μέχρι μέσα. Πήρε και το φάουλ. Μπορούσε να βάλει το καλάθι να μετρούσε. Παρχιστεί σε δύο βολές. Έχει το λέει από τον Μαρίνος. Έχουμε 4-1 στις 2. 43-57. Θα ματζείς. Okay.
μαζί. Δεν θα πάρει κάποιο screen, έχει κλειστεί, έκανε deny ο προσπαθητής, έβαλε την μπάσα στον... Κόπλο, πήγε να βγάλει μια περίπτωση, πάσα λάθος πίσω από την πλάτη. Ο Βιζαμάνης σκύπηκε ο Γιαχανατζής. Και απλά λέει κάποιος ότι πάτε το Legends. Έτσι να δίνει εδώ στην πρώτη φάση, έφερνε στον Αρκόπλο, πίσω και ο Λάσκος και πάει τέρσα. Εκομίδης. Εκομίδης στέκεται, εκτελεί δύσκολο να ανεβαίνει τον Μπίσκα, επιθετικό rebound από τον Ταβαρίνο. Ποιος έχασε, έπαιξε καλή άμυνα, υποδειγματικά έβαλε το χέρι του. Την μπάλα ο Αρκόπλος έκρατε. Ο Γιαούρης γυρίζει, στέκεται, εκτελεί, είναι άστοχος. Ωραία reverse, αλλά ο Χαλάς δεν ήρθε. Άστοχος, η κλειστή, σου για τρεις εδώ πάρει, το βαρύνος έχοντας δουλειά, ελεύθερος είναι άστοχος. Ειδικό rebound. Ο Μαρκόπουλο έχει πέσει λίγο το... την ενέργεια του παιχνίδι, του παιχνίδιου. Του παιχνίδι, ωραίο. Μαρκόπουλος, Χαναντζής για τρεις με ωραίο φόρμ, είναι άστοχος. Πάρει το αμυντικό rebound τελικά ο Ιακωβίδης. Ένας, ένα, δύο, ένας, για να δούμε. Ένα, δύο, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Αδερφούς ο Γιαχανατζής, ο οποίος πήρε το αμυντικό rebound. Βγάλει μια μακρινή πάσα, την κρατεί ο Κοντζαμάνης. Μίσκας. Φτιάξε μια πάσα την τρίτη στον Γιαχανατζή, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης που πέρασε για τους Legends για τρεις. Είναι άστοχος ο Μαρκόπουλος, έχει πέσει κάτω. Θα βρει ότι υπάρχει σφίγμα. Τώρα που έχουν δει στον Ζωμάνι. Οι γλύφοι των Legends έχουν πάει πάνω στα ουράνια του γηπέδου του Sonic Arena. Έχουν πάνω τώρα μικρή θέα. Κατεβέλη, τώρα όχι. Μάσκος. Βγήκε και έκλειψε ο Χαλαντζής. Ένα ακόμα κλέψιμο και ένα ακόμα lay-up. Έχουν αποκρυπτογραφήσει πάρα πολύ καλά οι Legends και πάρα πολλές φορές. MMP πάρει πάρα μα πάρα πολλούς πόντους από fast breaks. Μάσκος, θέλει με χέρι στον Ταβαρίνο, συγκράτησε. Πήγε για το κλέψιμο και συγκράτησε και ο Ταβαρίνος με κάποιο τρόπο. Της είχε κλειστεί από δύο από Καραγιούρη και από Μπίσκα. Σταμάνης, θέλει προς πίση. Καλάθι και φάουλ. Πάμε, έχει δει στο Κεχίδη. Time out, πολύ έπειτα από το time out της καλύτερης πόλης Βασανίδης. 43-59, 4 και 28 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Είχαμε μείνει στο οποίο εξελεί την βολή. Ο Μιδωμάνης είναι άστοχος. Φορά στους 18 πόντους. 15 συνολικά. Μόγκας. Εμένα χέρι είναι για 3. Είναι άστοχος ο Μόγκας. Το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Για 2 ήταν, λέει ο ρεφ. Χρειάζονταν πόντους σε βάση περιπτώσεις και χρειάζονται ακόμα η φορά του MMP. Φίσκας. Πάσα Κουδομάνης. Χρειαστεί με επιθετικό φάουλ. Όχι άλλο φάουλ. Παραλλαγή. Και ο Γιώργης περνάει στις του Ρεβάνη. Τα λέγανε λίγο οι δύο κόουτς μεταξύ τους, ενώ το παιχνίδι είχε ξεκινήσει και να φτάσει πολύ κοντά στο κέντρο. Οι δικές σημερές αλληλοξυδετερώνονται και το παιχνίδι θα σκεφτήσει από τα πλάγια.
τραυματία, έχει καλέσει τον ένα εκ των δύο ρεφς. Διαγράφουν τεχνικές ποινές, λέει ο ρεφ. 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους MMP. Λάσκος. Παράσκος παραμένει από MMP. Λάσκος παθένας κρίνει από τον τραμωρίνο. Ο Ιακουβίδης τώρα στα 6 δευτερόλεπτα. Βίδης. Τρίπλες, ένα jump shoot απέναντι σε ψωμένα χέρια. Ψηλότερο αντιπάλου του Βίσκα, εύστοχος. Και... Μόνο χειροκροτήματος του Γκουτζαμάνι από τον πάγκο, τεχνική ποινή σε αυτόν. Εδώ είναι εκνευρισμός και από τις δύο ομάδες, από τις δύο πάγκους. Παράσκος. Δεν απαγορεύεται αυτό το Γκουτζομάνης. Τον τρέφω εδώ στην ποινή. Χέρι με χέρι, Παφρίδης, τον Μπίσκα. Μπίσκα στο μέχρι μέσα. Λέγουσε ένα jump shoot στα 10 δευτερόλεπτα. Δύο αυτού από τα δεξιά από όπου είμαστε εμείς. Πανηγύρισε δε όντως. Λάσκος. Λουκάς. Πάρε ένα screen. Εγκομίδης έκανε μια προσφύση. Θα εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο και θα εκτοχίσει. Μερικός μαργαρισμένος σουτ. 48-63. 2-4 ομαδικά. 3 λεπτά και λιγότερο ακόμα. Επιλέξεις της τρεις περίοδου. Παράσκος πήγε να βγάλει μια υπέροχη πάσα σκαστή για τον Καραγκιόρη. Το σώμα δεν έχει περάσει εκτός, λέει ο ρεφ που ήταν με δίπλα. Πάει να φτάσουν στον ύπνο, κάνω το Legends, η MMP έχει κλειστεί, είναι άστοχος ο Λάσκος. Το Μόκας, διορθώνω. Πιώσα λίγο τη σύνθεση των MMP. Παράσχος. Πάει να φτιάξει τον Γερόπλος, δύο παίκτες έχουν πάει πάνω του. Ο Γερόπλος έχει συνθεί ελεύθερος. Καλά, πάσα, καλά, τι και φάουλ από το Μαυρίδι. Κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο, το Legends. Μπράβο, πάσα λέει ο Κωνσταντής, είχε δίκιο, το λέω πάσα. Πάρει το τρίποντο από τις 45 μοίρες, είναι άκτυπος. Παράσκος στο rebound. Μπίδης. Μπίσκας, θα πάρει ένα screen από τον Γερόπλο, θα εκτελέσει πίσω από αυτό με μεγάλη καμπύλη, είναι άκτυπος. Πήγε ο Γερόπλος πάνω του. Ξυξή, τώρα έχει το γήπεδο και ζήτησε μια πάσα. Άκτυπος, τελικά. Ενόχθησαν λίγο την κυκλοφορία της μπάλας. Για πήγε τελικά στο MMP καθαρά, άσχετος ο Λάσκος, ένα jump shoot, καρδιόλου σε rebound. Μακρινή πάσα ολόκληρη του κυπέδου από τον Παράσκο. Μαυρίδη. Μπίσκα τώρα, τελευταία 94 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση. 30 αγωνιστικών λεπτών. Παράσκος. Έκανε ένα step back, είναι άστοχος. Για τρεις. Λάσκος. Είναι ο Κλωνοφανίδη. Μόλις μέχρι μέσα το Βαρύνος είναι άνθρωπος, περίπτωσε από δύο. Το Γερόπλος το rebound. Παράσκος. Το παρακασκέπτο του Γερόπλο. Εκθετικό φάουλ. Το σκρίν που έδωσε από τον Γερόπλος. Πόσα time έχουμε. Πόσα time έχουμε. Πόσα θέλει. Μίτσο, το 23-4. Ωραίος, ευχαριστώ.
τέταρτο φάουλ του Γερόπουλου. Κλειστή όμως από δύο φωνές για να μην υπάρξει φάουλ. Λάσκος. Δευτερόλεπτα ένα jump shoot άσχομα στη βάση της Στεφάνης από τον Ορφανίδη. Και να γιώρει στο rebound, Παράσχος. 40 δευτερόλεπτα ακόμα συμπίδωση. Στην περίοδου έχω πάρει μια ψύχωση με το χρόνο σε αυτό το δεκάλεπτο, δεν ξέρω γιατί. Μαυρίδης, πάρει ένα σκρίνι από τον Καρδιορού Εμπίσκας. Το σκάκι παραπονεμένο εντός εισαγωγικών, Παράσχος του για τρεις θα το πάρει. Είναι άσχομος, αμυντικό rebound. Και τώρα όλη η επίθεση στην ΕΠΗ. Σχεδόν. Άσχος. Δίνει 1,5 περίπου δευτερόλεπτο με τους Έντζους. Μόνος της μέσης θα αφήσει πάνω καλά, δίνει άσχος ο Μόκας. Δίνει δευτερόλεπτο, ήταν το εξαιρετικό rebound για τον Μπίς. Κόπηκε φάουλ από τον Μπίσκα. Και σαν να είμαι προφήτης, 1,5 δευτερόλεπτο μένει. Ο Ζωβάνης από τον πάγκο λέει ότι ο ένας ρεφ το έδειξε ότι ήταν μπάλα. Διακόμισε τον διευθυντό, τελικά είναι βολές. Άστοχος ο Ρουβίδης, κάτι είπε άμα μπει η δεύτερη βολή θα ριμπάω το καλυμιόνις, αλλά νομίζω ότι η απάντηση που δέχτηκε ήταν αρνητική από τον πάγκο. Ο Ρουβίδης τώρα θα δείξει το θετικό ριμπάουντ. Εύστοχος ο Μαυρίδης, ο Γιακοβίδης διορθώνω. Ο Μπίσκας που έκανε το τελευταίο φάουλ 49-65. Η διαφορά στους 10, στους 13, 10 λεπτά απομένουν στην κανονική περίοδο τουλάχιστον. 13 πόντοι σε 10 λεπτά δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά άμα το βάζουμε συνολικά. Παρ' όλα αυτά οι MMP πρέπει να βελτιώσουν πολλά πράγματα και έχουν ένα βουνό να ανέβουν. Έχουν πολύ στενά περιθώρια λαθών από εδώ και πέρα. Δεν πρέπει σίγουρα να δώσουν εύκολα καλάθια που έχουν κάνει πολύ μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι μέχρι στιγμής στους Legends. Επιτρέπουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, ένα ακόμα δεκάλεπτο απομένει στην κανονική περίοδο της δεύτερης και τελευταίας αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για την φάση των 8. Σε λίγη ώρα από τώρα, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά σε λίγη ώρα από τώρα θα ξέρουμε ποια ομάδα θα πάει στο Final Four. Αν και ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική. Έναρξης λοιπόν τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους MMP και πιο συγκεκριμένα για τον Ολάσκο, που έχει κάνει μια ωραία πάσα στην κρατή σε δεύτερο και τρίτο χρόνο για να δείξει άστοχος. Και πάλι θα περάσει out of bounds και είναι οι Legends. Ράσκος. Πάρει να κρύψει τον Γερόπουλο. Αυτή πάσα κίνησε ο Μπίσκας, πάρει την μπάλα ο Καραντιαούρης, Μπίσκας και πάλι. Ωραία, άλλαξε με τον Γαναντζής, ο διατρής είναι άστοχος. Ο Γαναντζής υποφελήθηκε τις καταστάσεις, είναι άστοχος όμως από πολύ πλευρική θέση. Είναι το δεύτερο τουλάχιστον που κάνει από σχεδόν εξ επαφής. Πολύ πλευρική για αυτόν θέση και ελεύθερος. Μαρίνας δεν θα πάρει την μπάλα. Μακρινό δίποτα πέραν στον Πρωτογερόπουλο, είναι εύκολο από τον Μόκα. 51-64. Πρώτη πόντι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Χαναντζής. Για άμυνα μιλάτε στην άμυνα, λέει κάποιος από τους MMP. Τους παράγοντες ενδεχομένως. Χαναντζής. Γιαούρης, συγκεκριτή από δύο. Μόνος μέχρι μέσα θα πηγαινήσει το φάουλ. Ήρθε στον Ταβαρίνο. Αυτός ο Γιώργος στη δεύτερη αμυντικό rebound. Ζαβαρίνο.
Κόκας. Λύση είναι άσπρος ο Λοβαρίνος. Έροχη πάσα πήγε να βγάλει τον Καραγιαούρη απέναντι ανάμεσα από τρεις αντιπάλους. Ω! Τι μπήκε, δεν μετράει. Ένα ατομαδικά, 91-66. Εκδίδης, έκανε μια προσπίση θα βγάλει την μπάσα. Ζωζ με τον Πρωτογερόπουλο με την εκαψημάχια Σμόκας. Έχεις τον Πρωτογερόπουλο, θα δώσει ένα σκέψη του Ζωζ. Ο Καναντής απέναντι τον Σμόκα τον Ισταυρωτές. Πάει μόνος από μέσα. Διαζήσεις του για τρεις, θα το πάρει Στρίζος από πολύ μακριά. Είναι άστοχος, μπάλα θα πεταχτεί ψηλά. Εκεί που είναι Στρίζος και πάλι. Ζωζ. Θα περάσει εκτός. Idiots Legends. Η μπάσα μπίτσας. Βάλε με τον Παράσχο. Μπίτσας έχει και δεύτερο στο εκπάνω του. Ένα jump shoot έχω την βροχή ελεύθερο στο πρωτογερό που είναι άστοχος airball. Βάλε τον Παράσχο εκτός. Τώρα η επαναφορά, αλλά είχε περάσει παρανόμως μέσα στις τέσσερις γραμμές. Καλά, δεν έγινε κανένα έγκλημα και είπα λίγο πιο σοβαρά από ότι ήταν. Λάσκος, ο Βίλης, North Baseline, και επίσης το φάουλ από τον Μπίσκα, καλό φάουλ, λέει κάποιος από την πάντα των Legends. Τρίτο του Μπίσκα. Όπως έσπευσε να ενημερωθεί ο Καραντιούρης Junior, ο κομμάντο των Legends. Ο Καραντιούρης πήγε για το κλέσιμο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Κυνήγησε τη φάση, παίζει τώρα πολύ καλή άμυνα απέναντι στο Λάσκο. Λάσκος, 5 δευτερόλεπτα πριν τον βιαστή. Λάσκος, πέρασε μόνος μέχρι μέσα, κοίτα από μια προσπίση, την πέρασε και τον Μπίσκα, άστοχος όμως. Λάσκος. Μπίσκας, κάλμα, δεν κάτι χαρακτηριστικά. Άνοιξε λίγο ο Καραγιαούρης στον Πρωτογερόπουλο. Πάμε τι αυτό κάνει αυτός ο Καραγιαούρης. Θα πάρει την μπάλα του για Καρατζή. Είναι άστοχος με το αριστερό. Έχει κάνει από τον Βίγο. Παραλίγο να πέσει. Όλα καλά. Εγκοβίδης. Κίνηση πάει μόνος ανάμεσα από δύο. Ταχύτατα και είναι εύστοχος. 53-66. Θυμάζεται αλλαγή. Ναι, πράγματι ο Μαυρίτης είναι έτοιμος. Σηκωθεί ο Πρωτομάτο και αλλαγές τώρα. Ο Γκρίδης περνάει στην Μπίσκα. Γκρίδης, πάρε ένα σκρίν από τον Γερόπουλο. Προσθείς και μαζίς. Πάρε ένα σκρίν από τον Καραγιαούρη τώρα. Τώρα στρέφεται στις τρίπες για τρεις με πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι άστοχος πριν στον Βαρίνο. Σκυλότερο αντίπαλο. Time out, 75 Καραγιαούρη. Θα πάρει το time out ο Ψάλτης. 93-66. 6 και 11 ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά επί το time out που είχαν καλέσει οι Legends. Πρώτη κατοχή είναι για αυτούς. Στον δευτερόλεπτα. Και πήρε την μπάλα ο Γιαννατζής και φάουλ σε αυτόν. Από το Λάσκο. Έχουμε μπει στη ρουλέτα των βολών. Τα υπόδειτε τη διαφορά έχουν πλησιάσει πολύ. Αλλά δεν έχουν καταφέρει το κάτι παραπάνω. Για να πει μέχρι στιγμής. Έστω όσο για να ζήσει την πρώτη.
Αγκαλιά με την πρόκληση στο Final Four. Χάσει την μπάλα. Πόρεσε από τον Καμάνη. Και συγκριτεί στη δεύτερη φάση. Καραγιαούρης. Να πέσει την πληροφορία στην προηγούμενη φάση. Έχει 4 φάουλ. Και λέει πάλι χαρακτηριστικά. Καρτολογόνος έχει πέσει κάτω τώρα. Και αυτό είναι ο Βαρύνος. Τον όμο. Δεν κάνουν φάουλ οι MMP. Καραγιαούρης. Από τον Αυρίδη θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ο οποίος θα χάσει. Στα 0,5. Από τον Παπαδόπουλο, αλλά κατοχή είναι για τους Λέζερς και πάλι 0,5 οικονόμους στην επαναφορά. Σύνεφα με τρίσια μπή, όχι, την παραδερεύει. Πρόθυμα του Μαδρίδη, 12,8 λοιπόν, αγωνιστικά, για να δούμε άμα θα εξελιστεί η επίθεση, η Ακομίδης. Που έχει, δεν νομίζω να εκτελεστεί επίθεση. Τελικό σκορ λοιπόν 64-76 στο Final Four. Αρχεία ως Legends, η ομάδα η οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και ως Legends και ως Pistols. Οι δύο rosters έχουν, έχουν φτάσει στο Final Four και της Master και της Elite. Τι κάνω, ζούμε το μεταξύ. Okay. Πρωτίστως στην Elite έπειτα μια σύλληπτη σειρά με τους Ελλάς Paper Bears που κρύπτει πραγματικά στο τελευταίο παιχνίδι και στο τελευταίο shoot που μα βρήκε τον Grizzly σε μια πραγματικά magic moment. Πλέον γίνονται η τέταρτη ομάδα που πάει στο Final Four της Master, θα αντιμετωπίσει τους Big Babes κάπου εδώ πέρα και εδώ είναι συγκεκριμένη μεταδόση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Καλό Πάσχα, να είστε με αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας!